Στα όρια της απόγνωσης φτάνουν πλέον οι συνταξιούχοι, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τις τελικές αποφάσεις για την περικοπή ή όχι των δώρων, κάτι που θα σημάνει την απώλεια μιας ακόμη σύνταξης. Δεν έχει εμπορία στα χρέμου και πάλι κοινό. Τι θα γίνει τώρα. Μπορεί να βρεις και ένα κάτι να φωτίσεις σήμερα, να μας βοηθείς κάτι να ρωτήσεις, το τι θέλεις να βοηθήσουμε. Ας πάνω από όσα μεγάλα κεφάλια πήγε. Από σήμερα πώς κοινούς που μπορούμε να φτάσουμε τα μεγάλα κεφάλια. Μόνο αυτή διάσκο θα μιλήσεις. Κόμουμε τους τροχούς. Δεν ήταν το πράγμα. Βλέπετε δηλαδή ότι στο στόχαστρο η κυβέρνηση έχει κυρίως τους τροχούς. Πολύ. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει δουλειά καλή. Ήταν μια κυβέρνηση που βγήκε σαν κυβέρνηση να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Το πράγμα. Όλοι είναι στο κλωτιό. Τα μεγάλα κεφάλια που φάνε τα λεφτά καλά τα φάγανε και εμείς δεν τα φανέλ σήμερα. Τι όλοι. Άρα πιστεύετε ότι οι Έλληνες δεν θα αντέξουν. Τι είναι δύσκολο θέλαμε. Τι είναι δύσκολο να φέρνει τώρα. Πάρα σπίτι ότι είναι. Τι θα πάμε σήμερα, γίνεται. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι είναι το στόχαστρο για την κυβέρνηση. Οι πιο όμορφοι είναι και όλοι ξεσπάνε στους συνταξιούχους. 340 ευρώ, πού να τα αποτελώσεις. Μόνο φάρμακα που πρέπει να τα πληρώσει εδώ, πρέπει να δώσει 180 ευρώ για τα φάρμακα. Παίρνουν 340, πώς θα πληρώσεις. Είναι υποκεράς που σε βγάζει πέρα τα νύχια. Είναι υποκεράς που με βγάζει από το σπίτι έξω, γιατί έχω τα πληροφόρ την πρώην 10 μήνες, δεν με πέρασαν από την εκπροπή. Και τα νύχια τα πληρώνουν. 340 ευρώ, ενίκιο φάρμακα, να φάω πού. Δεν τρέχουν τα νύχια. Είναι υποκεράς που πάγανε τόσα λεφτά και πάνε ξεσπάνε στο κομμάτι. Έχετε κάνει αίτηση για επιτροπή να περαστείτε. Από τις 30 Νοεμβρίου έχω καταθέσει τα χαρτιά, πλήρωσα και 46 ευρώ από πάνω. Μην ανησυχείς, θα σε ενοποιήσω. 9 μήνες τώρα θα μου έδωσε. Η Αθήνα μου λέει φταίει η Ξάρα, η Ξάρα και μου λέει φταίει η Αθήνα. Εγώ ξανά. Καταλάβει. Οι Έλληνες κινείται. Εγώ θα παίρνουν 1100 ευρώ. Θα κινείται στα Ιταλία. Θα κόψουν τα σκράβια, θα κόψουν τα σκράβια. Θεωρείτε λοιπόν ότι σαν η κυβέρνηση σαν πρώτο στόχο έχει τους συνταξιούχους. Δεν καταλαβαίνω τι ήταν. Ότι πρώτος στόχος, δηλαδή κόβει περισσότερα από τους συνταξιούχους. Ναι, ναι, προσθέτω. Το κόβει συνήθεια. Είναι καταφόρμα τα σύνορα. Και δούλεψε τα μεταλλεία. Τα τόσα. Και σκρά δούλεψε. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί στο τέλος της κατάστασης. Είπε να τα κόψει, τα κατεβάσει 600 ευρώ λέει. Εκεί πέρα το κυβέρνηση. Λέει τα κατεβάσει 600 ευρώ το μήνα. Και να ζήσει του κόσμου. Δυστυχώς συνεχίζεται η καταστροφή. Τι έχω να πω και εγώ πληρώνω 16,5 χρόνια πλήρωμα για να πάρω κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Ήδη έχω 200 ευρώ περικοπές και τώρα σίγουρα άλλα 200, άλλα έχω σχεδιάσει τη ζωή μου και άλλα μου βγαίνουν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα που έχει μόνο για μένα, για όλους τους συνταξιούχους. Θεωρείτε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει σαν πρώτο στόχο τους συνταξιούχους. Όλες οι κυβερνήσεις κοιτάζουν να τα πάρουν από τα κατώτερα στρώματα, από τα μεσαία να πούμε. Αυτό βλέπουμε μέχρι και την τελευταία κυβέρνηση. Είναι η εύκολη ηλία. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι Έλληνες δεν θα αντέξουν μέχρι τι κατάσταση. Μέχρι να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Πάμε τα λεωφορεία από εδώ, τα αστικά. Τα λεωφορεία μάλλον, και να κατέβουμε να σκεφτοκατέψουμε εκεί. Εκεί το
βλέπω το θέμα. Εν αναμονή λοιπόν των τελικών αποφάσεων, αν και το δίλημα που τίθεται είναι εκβιαστικό, αφού η κυβέρνηση διατείνεται πως οι συνταξιούχοι θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην κατάργηση των δώρων και στην περικοπή των συντάξεων από τα 600 ευρώ.